Ο σταθμός Radio Florina. Η συχνότητα 101,5. Η επιλογή δική σας. Radio Florina. Σεβαστέ πρόσωπε της Εκκλησίας, εντεσιμότατε. Κύριε βουλευτά Αντωνιάδη Γιάννη, κύριε εκπρόσωπε της περιφέρειας Φλόρινας, αντιπεριφερειάρχη κύριε Πύρο. Στέφανε Πύρο. Κύριε πρόεδρε του της Δημοτικής Κοινότητας Φλόρινας Μουρατίδη Νίκο. Κύριε υποψήφια ευρωβουλευτά του κόμματος Ελεύθερη Πατρίδα Πέτρο Γόγο. Κυρίες και κύριοι, η Εύξηρος Λέσχη Φλόρινα σας καλωσορίζει στη σημερινή εκδήλωσή μας. Διοργανώνει για τρίτη φορά το έθιμο Παρχάρια. Εδώ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε προσωπικά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Θεόκλητο, και την Ιερά Μητρόπολη Φλόρινας για την παραχώρηση του χώρου των κατασκηνώσεων της πρώτης για την αναβίωση του εθίμου Παρχάρια. Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Στέφανο Πύρο για την αρρωγή του στην εκδήλωσή μας, καθώς και τον πατέρα Θεονά Θανασιάδη, υπεύθυνο των κατασκηνώσεων. Ευχαριστούμε και τις κυρίες Ελένη Βασιλιάδου και Ελένη Κοσμίδου για τη συμβολή τους στην εκδήλωση αυτή. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο της Εκκλησίας να έρθει να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Ως εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου Θεοκλήτου, μεταφέρω τις αρχιερατικές του ευχές και ευλογίες προς όλους τους επισκέπτες, προς την Εύξηνο Λέσχη Φλόρινας, προς το ΔΣ Σίγμα, προς τον Βουλευτή, προς την κύρια Αντιπεριφερειάρχη, προς όλους τους εν ενεργεία και υποψηφίους πολιτικούς που βρίσκονται εδώ ανάμεσά μας. Η Ιερά Μητρόπολης πάντοτε στηρίζει και συνεργάζεται με φορείς, με συλλόγους, με ανθρώπους οι οποίοι πάντοτε προσπαθούν να κρατήσουν την παράδοση, την Ιερά Παράδοση, συνυφασμένη με την Αγία μας Εκκλησία, συνυφασμένη με την πίστη μας. Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που αυτή η εκδήλωση για δεύτερη χρονιά γίνεται εδώ πέρα, στον χώρο των κατασκηνώσεων, και ευχόμαστε αυτό το γεγονός να συνεχιστεί. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Παρακαλώ τον κύριο βουλευτή Αντωνιάδη Γιάννη να χαιρετήσει την εκδήλωσή μας. Ευχαριστώ. Εδεσιμότατε κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε πρόεδρε της κοινότητας Φλόρινας, κύριε πρόεδρε της Ευξήνου Λέσχης, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, χρόνια πολλά σε όλους τους Φλωρινιώτες και τις Φλωρινιώτισσες, σε εσάς και στις οικογένειές σας εύχομαι τα καλύτερα. Θέλω να εκφράσω τη χαρά μου που για τρίτη φορά ανταμώνουμε μέσα από αυτή την επιτυχημένη εκδήλωση την αναβίωση των Παρχαριών. Βεβαίως και καλό μήνα. Σήμερα Εργατική Πρωτομαγιά είναι η μέρα μνήμης και τιμής προς όλους αυτούς που αγωνίστηκαν για τα δικαιώματα των εργατών. Ξεκινώντας από τους εργάτες του Σικάγου, συνεχίζοντας στους καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης και γενικά σε όλους όσους στα ενδιάμεσα αγωνίστηκαν για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Είπα λοιπόν ότι αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή που τότε ανταμώνουμε μέσα από αυτή την επιτυχημένη εκδήλωση, η οποία τίνει να γίνει και θεσμός. Τα Παρχάρια, μια πανάρχια γιορτή που δείχνει την αγάπη που έτρεφαν οι αρχαίοι Έλληνες στον Πόντο και στη Μικρά Ασία και σε όλη την αρχαία Ελλάδα για την φύση, συμβολικά μια γιορτή της παραγωγής, της δημιουργίας, της γονιμότητας. Εδώ θέλω να εξάρω την παρουσία δύο κυριών, της κυρίας Κοσμίδου και της κυρίας Βασιλιάδου, οι οποίες μας τιμούν με την παρουσία τους. Για την κυρία Βασιλιάδου βεβαίως θέλω να πω ότι είναι η ψυχή της Παπποντιακής, μια ταλαντούχος, η οποία έχει προσφέρει τα πάντα. Την ευχαριστούμε που βρίσκεται εδώ και μας τιμάμε την παρουσία, όπως και την κυρία Κοσμίδου. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις, να συγχαρώ τον πρόεδρο και τα μέλη της Εξήνου Λέσχης για μια ακόμα επιτυχημένη εκδήλωση και όλους εσάς που τιμάτε με την παρουσία στις εκδηλώσεις. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους και καλή επιτυχία και συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Παρακαλώ τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Στέφανο Πύρο να απευθύνει ένα χαιρετισμό.
Πάνος Ρογιώτατε, κύριε Βουλευτά, κύριε Πρόεδρε της Ευτσίνου Λέσχης, κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας, κύριε Υποψήφιε Ευρωβουλευτά, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που πραγματοποιείται, όπως υπόθηκε, για τρίτη χρονιά αυτή η πολύ σημαντική εκδήλωση. Η μετάβαση των κατοίκων του Πόντου στις οροσειρές των Άλπων του Πόντου κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου με τα ζωντανά τους, και αυτή η εκδήλωση, η οποία είναι πολύ σημαντική για την παρακαταθήκη, την παράδοση και τον πολιτισμό του τόπου μας, να συνεχίζεται σε ένα ακριτικό νομό όπως είναι η Φλόρινα και σε ένα ιδιαίτερο μέρος με πολύ φυσικό κάλος. Είναι μια πολύ σημαντική, θα έλεγα έτσι, αναπόληση της παραγωγικής διαδικασίας, όπως είπε και ο κύριος Βουλευτής, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και νομίζω ότι τα έθιμα του τόπου μας πρέπει να στηρίζονται και να προάγονται, γιατί έτσι μεταλαμπαδεύουμε στις νέες γενιές όλα αυτά που πραγματικά αξίζει κάποιος να τα υλοποιεί. Εγώ χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση και θέλω να συγχαρώ την Εύξηνο Λέσχη για τις πολύ σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που κάνει στον όμορφο τόπο μας, και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στη σημερινή εκδήλωση. Θέλω, με σημείο αναφοράς την εργατική πρωτομαγιά, διότι και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ, ο αγώνας που δόθηκε στο Σικάγο αλλά και στη Κεσαριανή από τους αγωνιστές του 44, αλλά και με τους καπνεγράτες της Θεσσαλονίκης, και όλους αυτούς τους αγώνες που έδωσαν οι εργαζόμενοι για περισσότερη δημοκρατία, ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, είναι και σήμερα επίκαιρα, και αυτά δεν χαρίζονται, ούτε μπορεί κάποιος να τα θεωρεί ότι είναι αυτοδίκαια αιτήματα της κοινωνίας. Αυτά μόνο με προσπάθεια συλλογική και με πίεση προς την εκάστοτε κυβέρνηση και προς τους πολιτικούς μπορεί να τα υλοποιήσει η ίδια η κοινωνία. Και πιστεύω ότι πάντα πρέπει να τιμούμε αυτούς που έδωσαν και το αίμα τους για την ελευθερία και τη δημοκρατία και για την κοινωνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, ζήτω η εργατική πρωτομαγιά, χρόνια πολλά σε όλους και πάλι κάθε επιτυχία στην σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τον πρόεδρο της Ευξήνου Λέσχης Φλόρινας, Αντωνιάδη Τάσο, να έρθει να απευθύνει έναν χαιρετισμό. Πανοσιολογιότατε, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, φίλες και φίλοι, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζαν τις προηγούμενες μέρες και όσους γιορτάσαν θα γιορτάσουν τις επόμενες. Καλό μήνα να εύχομαι. Τις ευχαριστίες και τις ευχές τις είπε πριν οι γραμματέας, εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο. Θα πω μόνο ότι σε αυτόν τον υπέροχο χώρο που μας παραχώρησε η Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, για να γίνει αυτή η εκδήλωση, δουλέψανε επί 20 μέρες κάποιοι εθελοντές, τα μέλη του ΔΣ και φίλοι της Λέσχης, για να τον έχουμε έτσι. Είμαστε εδώ πέρα σχεδόν ένα μήνα, 25 μέρες, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα του Λαζάρου φιλοξενήσαμε 160 φοιτητές από όλη την Ελλάδα, των ποντιακών, της ποντιακής νεολαίας των φοιτητών, σε αυτόν τον χώρο μείνανε, οπότε όλες αυτό το διάστημα ήμασταν εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους Ευξήνου Λέσχης και σαν μέλη του ΔΣ και στους εθελοντές που ήρθαν και βοήθησαν εδώ πέρα. Να ξέρετε ότι αυτή σας η παρουσία μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, καλό μήνα, καλή συνέχεια. Που για δεύτερη φορά είμαι δίπλα σας και είναι ιδιαίτερη συγκίνηση και η χαρά μου. Δεν το λέω τυπικά, το εννοώ και αυτό νομίζω το εισπράτετε. Σήμερα ήθελα να φέρω, αν μπορούσα, όλες αυτές τις γυναίκες που θα δείτε
για να δείτε το βίωμα και την αυθεντική εικόνα και έκφραση της Παρχαρωμάνας, γιατί αυτές είναι η δεύτερη γενιά από τις οποίες θα δείτε οι δύο μας έχουν αφήσει, δεν είναι στη ζωή, αλλά μας δίδαξαν τόσα πολλά, όπου το καλύτερο μνημόσυνο θα ρω ότι αυτή την ώρα είναι και αυτό που κάνουμε στην αναφορά σε αυτές. Αυτό που θέλω να σας πω και πρέπει να καμαρώνετε γι' αυτό και συγχαίρω την εύξην Ολέσχη Φλόρινας, είναι ότι εγώ μεγάλωσα στα Παρχάρια, σας τα είπα και πέρσι, δεν θα σας τα ξαναπώ, απλά αυτό που ζω, τη συγκίνηση που χαρίζεται στους παραβρισκόμενους και ειδικά σε μένα που σε έναν άλλο τόπο έζησα αυτή τη ζωή, αλλά σήμερα μαζί σας, νομίζω ότι ήσασταν κι εσείς μαζί μου. Ειλικρινά, χαίρομαι πάρα πολύ για όλη αυτή την έκφρασή σας, την τόσο υπεύθυνη δουλειά που κάνει η Εύξηνος Λέσχη για να κρατήσει ζωντανή την ιστορία και την ταυτότητά μας. Δεν θέλω να σας κουράσω, θέλω να ξεκινήσει, να σας τις περιγράψω, να σας βοηθήσω όσο μπορώ στην περιγραφή. Αξίζει να τις ακούσετε, θα ακούσετε και τα τραγούδια που ήταν η ξεκούραση στη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους. Εύχομαι να έχουμε καλή οπτική εικόνα. Παρχάρια ονόμαζαν οι Έλληνες του Πόντου τα θερινά βοσκοτόπια που εκτείνονταν στα οροπέδια και τις πλαγιές των ποντικών Άλπαιων σε υψόμετρα από 1500 μέχρι 2500 μέτρα συνήθως. Έλα εσύ ασοπαρχάρ, εγώ ασυγξενητία. Το μάτι με σκοτίνευσαν ασυναρωθυμία. Ένα δύστιχο σχετικά με τα παρχάρια. Σχετικό με τα παρχάρια. Σε ορισμένα παρχάρια που ήταν πραγματικά παραθεριστικά κέντρα, υπήρχαν παρεκκλήσια που γιόρταζαν το καλοκαίρι. Σε αυτά γίνονταν μεγάλα πανηγύρια, στα οποία έπαιρναν μέρος δεκάδες χωριά από κοντινές και απομακρυσμένες περιοχές. Η επιστροφή από το παρχάρι έπαιρνε επίσης πανηγυρικό χαρακτήρα. Όλο το χωριό ήταν στο πόδι για να υποδεχθεί τους παρχαρέτες. Ο προσφυγικός και απόδημος ποντιακός ελληνισμός, πιστός πάντα στις παραδόσεις, όπου κι αν βρέθηκε δεν λησμόνησε ποτέ το ολοήμερο υπαίθριο πανηγύρι των παρχαρίων του Πόντου. Βασικά πρόσωπα παρχαρίων. Η Παρχαρωμάνα. Παρχαρωμάνα ή Ρωμάνα, αποκαλούντας τον Πόντο, η γυναίκα που αναλάμβανε όλες τις κτηνοτροφικές εργασίες που γίνονταν στα παρχάρια, στα θερινά βοσκοτόπια. Η γυναίκα αυτή ζούσε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στα παρχάρια, που εκτείνονταν στα οροπέδια και τις πλαγιές των ποντικών Άλπαιων σε υψόμετρα πάνω από 2500 μέτρα συνήθως. Έτσι αποκτούσε ικανότητα και οργάνωση να διοικεί τα παρχάρια. Ανδρογυναίκα, μέσης ηλικίας συνήθως, πολλές φορές χείρα, διέμενε στα ψηλά βουνά μήνες ολόκληρους, μοχθώντας σκληρά. Εκτός από τα δικά της ζώα, αναλάμβανε και των γειτόνων και συγχωριανών. Το επάγγελμά της ήταν πολύ σκληρό αλλά και επικερδές. Πάλευε με τα στοιχεία της φύσης, διατρέχοντας φυσικούς αλλά και ηθικούς κινδύνους, αφού η απρόοπτη εμφάνιση Τούρκων μπορούσε να της δημιουργήσει προβλήματα. Σύμφωνα με την παράδοση, Παρχαρωμάνα σκότωσε Τούρκο με το ραβδί της, το Σιτουράκ, ματαιώνοντας τα ανήθικα σχέδια του. Η Παρχαρωμάνα ήταν ο κυρίαρχος παράγοντας μέσα στη φύση και η παραμονή της στα παρχάρια ξεκινούσε τον Φλεβάρι και τελείωνε τον Οκτώβριο. Η άνοδος στα βουνά είχε πανηγυρικό χαρακτήρα και γινόταν με τη συνοδεία οργανοπαιχτών. Με τον ίδιο τρόπο γινόταν και η επιστροφή. Τα παραδοσιακά τραγούδια εξυμνούσαν την Παρχαρωμάνα με τιμητικά και επενετικά λόγια. Ξακουστά παρχάρια. Μεγάλα και ξακουστά παρχάρια ήταν η Χαψίκιοι στη Ματσούκα, το Τσάμπαση στα Κωτίωρα, των Κουμανάντων Συντόνια. Κάθε χωριό είχε το δικό του παρχάρι. Το Τσάμπαση. Στις 13 Σεπτεμβρίου 1913 κάηκε το Τσάμπαση, το μεγαλύτερο παρχάρι της περιοχής των Κωτιώρων, μιας μικρής παραθεριστικής πόλης που βρισκόταν σε ένα οροπέδιο ύψους 2.000 μέτρων σε απόσταση 57 χιλιόμετρα νοτίως της παραθαλάσσιας πόλης. Η πυρκαγιά ξεκίνησε τυχαία από ένα σιδηρουργείο και εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη την αγορά. Δυστυχώς δεν φαίνονται. Χαψίκιοι Ματσούκας, θρηλυκή κορυφή του ΑΕΣΕΡ, όπου οι μύργοι του ξενοφόντα φώναξαν το θρηλυκό «Θάλατα, θάλατα». Παρχάρ
Κουμανάντων. Το παρχάρι Κουμανάντων της Τόνιας, του νομού Τραπεζούντας, βρίσκεται ανάμεσα σε δάση Ελάτων, σε υψόμετρο που φτάνει τα 2.000 μέτρα. Βεβαίως υπάρχουν και πολλά άλλα παρχάρια, τα οποία τα δείχνουμε σε slides, αλλά δεν φαίνονται. Και τώρα θα παρακολουθήσουμε, θα ακούσουμε αυθεντικές μαρτυρίες από τις παρχαρωμάνες της περιοχής Κοζάνης, όπου συνεχίζονταν η ζωή στα παρχάρια μέχρι τα τέλη του 1970, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που γίνονταν και στον Αλυσμόνη το Πόντο. Θα ακούσουμε ένα σύντομο σκετσάκι σχετικό με τις δουλειές της παρχαρωμάνας στα παρχάρια. Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση στα φετινά παρχάρια της Ευξήνου Λέσχης Φλόρινας θα μας ταξιδέψει στους γραφικούς βοσκότοπους του Παριάδρη του Πόντου η συμπατριώτησά μας Ελένη Σαββίδου, όπως τα βίωσε από τις νοσταλγικές αφηγήσεις της μάνας της της Τσόφης και της γιαγιάς της της Κερεκής. Κάθε χρόνο, πριν καλά-καλά λιώσουν τα χιόνια, η παρχαρωμάνα, η αρχιτσομπάνισσα, με 2-3 ρωμάνες βοσκοπούλες ανεβαίνει στην ερημιά των παρχαρίων να ετοιμάσει τις καλύβες και τον χώρο που θα στείλονταν ένα ολόκληρο γαλακτοκομικό εργαστήρι για να ετοιμάσουν από το γάλα όλες τις προμήθειες του χειμώνα. Αλλά και από το αλεύρι, ό,τι μπορεί να ετοιμαστεί και από την πλούσια βλάστηση καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, τσάγια, βότανα και ό,τι άλλο δίνει η φύση. Ακούγοντας σήμερα στην ποντιακή τις ονομασίες, τις εργασίες και τον τρόπο παρασκευής, θα θυμηθούν και θα νοσταλγήσουν οι παλαιοί τα νιάτα τους. Αλλά και θα ακούσουν και ίσως μάθουν οι νεότεροι, ενθυμούμενοι τα ακούσματα της λαλιάς των παππούδων. Η παρχαρωμάνα μας Ελένη Σαββίδου είναι τη σειρά ετών αντιπρόεδρος και υπεύθυνη χοροδίας του Φάρου Ποντίων Θεσσαλονίκης, μέλος του διοικητικού και υπεύθυνη χοροδίας του Θεατρικού Καυκασίων Καλαμαριάς ο Προμηθέας και μέλος θεατρικής ομάδας Ακρίτες του Πόντου Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Στο σημερινό θεατρικό δρόμενο παρχαρή δουλείας, την παρχαρωμάνα πλαισιών. Οι ρωμάνες Μελίδου Γίτσα, Σελεμίδου Βέτα, Κοσμίδου Γίτσα και βεβαίως η πεπειραμένη ρωμάνα Βασιλιάδου Ελένη με τα προϊόντα Βερμίου Γης. Καλή διασκέδαση. Πού είναι το πέτο χαμίσκι, πάει πέσα το.
Να πάει στο κρεστά να φέρει.
Κάλο, για έπαρε εκείνο την καταμάγια, το λένε. Καταλουμάνα! Το έφτασε την καταμάγια. Έλα, έλα, εσάγει. Με την καταμάγια καθαρίζουμε το φουνί. Άμα είτε το ξυλένιο νυχτά, δεν ξέρω, έλα το. Τη ρίφτε. Ψωπί, ρίτο, κυρί. Μετά το συνεπέ στο ψωπί. Συνορφία, ύστερα από ήθελα να κάνει και την αυτή. Στην κυριακή σου έλα, πίεσε. Έλα, σωτηρέ. Έλα, σωτηρέ, να το Yeah.
Έλα που λόγω με σε παρακαλώ. Θέλω μία δυνατά. Έλενη, το μία μπα, τα μέσα μπαβε κουράγανε. Α, τότε βαλμένο τρούτρου. Ξέρεις το λέει, δημάζει η μάνα μου. Όντε σε τουρβάνιζε μη μανάδε, σε μου το επίνανε. Αν ήταν για να κόψει το άλλο λίγο για το λίγο νερό, για πουλιό. Ασχολάμενο δε, τον εφτάω, τη μάνα μου φταίει. Εκείνη πήγαινε να το πω κατά πάνω. Εξεμάτιασαν τον λιμάνι, ναι, γιατί εμβατίασαν το και εκεί τελείτε. Φαίνουν λίγο χοντρό να άλλα σαλακά. Θα τους βάζεις. Άρα τώρα θα είναι καλό το βούτωρο, το τάμπαρο καλείο. Σύντο το λίγο σάξιμο, πολύ το φοβερό και τάμπα. Θα φέρουμε, κατενίζουμε το βούτωρο και πλήρουμε το καλά. Εκείνο παθαίνει τάμπα. Άμα, για σέρτε το παιδό. Πάντο μισό το κοσμό. Για πέ την τραγωδία το Έλενη μάνας. Η μάνας εγούζεψε. Και μη μανάς εγούζεψε και σε βέσω του μάνι. Άρα έτσι κι αλλού καλύτερα. Μη μανάς εγούζεψε και σε βέσω του μάνι. Αθέλω τρόπο, αθέλω κοινότατη. Και μη μανάς εγούζεψε και σε βάσω του μάνι. Αθέλω τρόπο, αθέλω. Και χωρία, πεντών αυτά. Για μεν το γεια τώρα. Καθέστε. Τώρα θα πίνουμε το λίγο. Α, εκείνες ένα έρθα παγγέζα μου. Θα μαζεύουμε το βίτερο καλά και το λίγο και το τάμα θα καταλύσουμε. Σα τότε γράψε μα δουρβάν, εγώ ένιχεσα. Αχα, εξέταμε το βούτωρο. Έχει τη πατρίδα. Πατρίδα σαν αλογούτωρο. Αναλογούτωρο με μέλιζε η Θεία. Είστε φά, για σελέφτη το Θεό. Όπω έλεγε ο Ευσταθιάδη, ο Αίμνη, στου πολιακού αντίλογου. Πού έντονε στον το ψωμό, για φέρω. Ξέρετε. Α, τώρα. Έτσι, πού, έλα. Έπα το βουτώνο, έπα το βουτώνο. Άρα έτσι τώρα, τώρα. Δώσ' πρώτα τα ποσά. Έλα πουλί, όντε σε ευθύνω το κομπί, εμαζεύουσαν όχι μόνο τα παιδεία, οι τονάδες που εμαζεύουσαν. Και κάθε φορά αν όποιος έψενε, έπρεπε να δείτε ένα-δύο ψωμία τη γειτονία. Έλα πουλί, βάλτε μου το να τεφατέσεις. Τα άλλα το βούτωρο μπαχαρί είναι. Έλα πολύ. Έλα το σκητό δέσπο. Έλα, έφυγα. Έφυγα. Ολόγιον το καλοκαίρι επήκαμε χίλια δουλειές. Βουτούρτα, μιτζία. Τα άλλα παπέρατε εσύ.
Τραχανό, χορκό. Με τα φιλωτά, ντόι. Άρα έτσι, αμανεκό. Άμονε λέγω τον καιρό εκεί και λίγο. Άμονο καιρό λίγο και γεννήσα πάρτε καμπή. Για με έρθενε η ώρα του χάιτε πάμε. Και να σέβαμε στον Αύγουστο και στη ζώνη την άκρα. Και να σέβαμε στον Αύγουστο και στη ζώνη την άκρα. Παρχάρ, πολλά εδέκες μας, ας πέρομε τη στράτα. Και ως λιμόν γόνε, γόνεψε, ας πέρομε τη στράτα. Ελάτε να δακά, εσύ Παούλ, να είστε καλά, να έχετε μία και του χρόνου καλό μηνά ένα ουλ ξαναδόκα. Thank you.
ευχαριστούμε πολύ. Πίστα για όλους. Σταθμός. Ράδιο Φλόρινα. Η συχνότητα 101,5. Η επιλογή δική σας. Ράδιο Φλόρινα.